Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Μυρτώ Τσάβαλου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Μετά το χθεσινό θρίλερ της διακοπής της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών, όλες οι ενδείξεις καταδείκνυαν πως ο Πρωθυπουργός απέρριπτε το σενάριο προσφυγής σε προώρες εκλογές και προσανατολιζόταν προς μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα τύγχανε της υποστήριξης ανεξαρτήτων βουλευτών αλλά και της ψήφου ανοχής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στην μεταμεσονύκτια δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά, απορρίπτοντας την προώρη προσφυγή στις κάλπες. Κάλεσε τη Δημάρ να συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα και έπλεξε το εγκόμιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, χαρακτηρίζοντάς τον θαραλέο. Κλείσαμε ένα χρόνο κυβέρνησης και μας μένουν άλλα τρία, είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, δίνοντας ένα τέλος στα σενάρια περί προώρων εκλογών, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα διαθέτει μια περιορισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από 157 βουλευτές, αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρείται τουλάχιστον προς ώρας ότι είναι εθνησυγενής. Όλο το ρεπορτάζ στη Zoogla.gr. Κατόπιν τούτων, στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρ προκειμένου να αποφασιστεί η τελική επιλογή του κόμματος μετά τις ραγδαίες έως και δραματικές εξελίξεις της νύχτας που μας πέρασε. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη στροφή 180 μοιρών του Φώτη Κουβέλη, ο οποίος την τελευταία στιγμή επέλεξε να επαναφέρει την παλαιότερη και εκτός του πλαισίου συμφωνία πρόταση της Δημάρ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφάσισε να απομονώσει την Αγίου Κωνσταντίνου και να παραμείνει στην κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά. Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είχαν σαν αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση τόσο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσο και της Κομισιόν. Σε δηλώσεις του, ο Επίτροπος Ολιρέν απίφθινε έκκληση για υπευθυνότητα στους πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει υποφεληθεί από τον έναν χρόνο πολιτικής σταθερότητας. Απευθύνω έκκληση για υπευθυνότητα στους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε ακόμη ότι είναι σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις εργασίες που χρειάζονται για τις μεταρρυθμίσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης η Financial Times, εξέτασε το ενδεχόμενο να αναστείλει προς το παρόν τις πληρωμές του προς την Ελλάδα. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι στο ενεξελίξει πρόγραμμα δανειακής βοήθειας προς την ελληνική οικονομία ανέκυψε χρηματοδοτικό κενό ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλο το ρεπορτάζ στη Zoogla.gr. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα αναρτηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε όλα τα λύκεια της χώρας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Β μετά τη 1 της Παρασκευής θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ Α θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Ιουλίου. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας στις θερμές ώρες της ημέρας και ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Ελλάδα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στο Νότιο Αιγαίο από 17 έως 32, στο Βόρειο Αιγαίο από 16 έως 29, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 20 έως 32 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτική από 1 έως 3 μποφόρ, στο Νότιο Ιόνιο βόρεια από 3 έως 4 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο βόρεια ανατολική από 6 με 7 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βόρεια από 6 έως 7 μποφόρ. Και τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 27, στην Πάτρα από 25 έως 31, στο Ηράκλειο από 21 έως 25, στη Λάρισα από 21 έως 31 βαθμούς και στα Ιωάννινα από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 το μεσημέρι. Καλή σας ημέρα.